Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα το match Doberman εναντίον Τζέστερος, Μάριο εναντίον Γκρίντζα. Πιστεύω ότι έχει το πλεονέκτημα σε αυτούς δύο χαρακτήρες. Ποιο είναι το Μάριο είναι ο Μάριο. Ναι, εντάξει. Αλλά βέβαια σκεφτούμε για τον τόπο ο Μιχάλης που έχει μάθει κάτι πολύ ωραίο με τον Greninja. Μπορεί και τόσο καταματικά του και να βγάλει τον Μάριο γρήγορα. Ναι, αλλά εκεί στο κλάσμα τρέχει. Ναι, σίγουρα. Αλλά επειδή ο Greninja είναι και πιο γρήγορο, είναι ένα στου fast runners, θα έχει, το, έχει αυτό το πλεονέκτημα στην ταχύτητα. Να δούμε. Ο Greninja έχει τρόπο να κάνει το Μάριο. Έχει το spacing μπορεί να κάνει το camping με Shuriken. Και ο Μιχάλης το κάνει πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, ωραίο, απτύνθησε απέρ. Άλλο απέρ, ευτυχώς το σκότωσε, με καλή του τύχη. Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση που το σκότωσε, βασικά στο Stone City. Αλλά οκ. Η διαφορά είναι ότι ο Greninja έχει grab. Ναι, έχει kill throw, ναι. Έχει και τον back throw στην ουσία. Ναι, back throw. Το έχεις όλες τις πίσεις. Καλά, εντάξει. Ωραίο, near σε forward air. Πολύ ωραίο. Και τον έβγαλε και ο Μιχάλης στο 62% με δύο ζωές, πολύ καλά. Και ανεβάζει το ποσοστό στο τελευταίο στο κουντόπερμα. Για να δούμε πώς θα απαντήσει σε αυτό. Ωραία, ξεκίνησε τα κόμπο τώρα. Για λίγο δεν έβγαλε. Γιατί αυτό σκοτώρισε το sweet spot, νομίζω. Φοβερό τι έγινε τον Τζέστερο. Ναι, ναι. Αλλά δεν είχε rage ο Μάριο. Και δεν ήταν και στην άκρη. Ωραίο από την Τσαπέρ, παίζει πολύ ωραία, προσεκτικά και ωραία Μιχάλης. Το άψι μας. Καλά, ναι, και το άψι μας. Τώρα είναι νεκρός. Τώρα ένα μας να πηγήσει είναι νεκρός. Εντάξει, το γνωσούσα. Τώρα θα λίγο τσοκο Μιχάλης και το 5% το πρόβλημα για να δούμε μπορεί να το γυρίσει. Αν παίξει σωστά και μπορεί να κάνει ίσως. Ο Μάριο με ρίτσι, ναι. Μπορεί να κάνει τα κόμπος τώρα πιο καλύτερα. Για να δούμε πιο καλύτερα, ναι. Φοβερό λεξικό. Όπου όμως η Ντάμι μισή του τον ευνοεί. Άμα έπιανε και δεύτερο απέρα και πέρα έχει πεθάνει, ελευτυχώς του γλίτωσε. Ναι, εντάξει. Down throw σε air, αν δεν έκανε προς καντήλ. Όχι, τον έχεις έντυπα εκεί πέρα, αλλά τον άφησε καντήλ. Τον έβγαλε όμως. Ναι, για να δούμε τώρα. Τώρα ένα σωστό τελείτο ο Μάριο και έχει φύγει. Πήγε το jump στις μας, που κάνει, τυχαίνει πολύ καλό Μιχάλης. Και γράψε, όχι ακόμα. Τώρα όμως αυτή την ωραίο, όχι μας. Δεν χρειάζεται καν. Αυτό το ρικάψε. Άμα δεν νικήσε αυτό ο Μιχάλης το ρικάψε. Α, νομίζω. Counter fix the battlefield, το οποίο το συμφέρει. Το Μάριο. Μ' αρέσει το ελληνικό το προσπαθεί στο κρυμμύριο όπως κάτι έτσι. Πολύ λίγο ωραίο. Μάλλον δεν είναι τόσο εντυπωσιακό. Ναι, εντυπωσιακό. Λοιπόν, και πάμε στην... Ναι, και κυριολεκτικά. Λοιπόν, και πάμε στην Battlefield τώρα. Εντάξει, είναι μεγάλη τώρα τα φάνια. Δυσκολότερα θα βγει ο Μάριο τώρα εδώ. Ο κύριος. Πολύ το συμφέρει να έχει... Ωραίο το... Τώρα προσπαθεί να πιέσει, αλλά δεν ξέρω τι κάνει το φλάτ στον Greninja, δηλαδή δεν τον επηρεάσει την κίνηση. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Κάποιο είναι ήβερο. Ναι, είναι, όχι τώρα δεν είναι. Τώρα. Εντάξει. Τώρα είναι σχεδόν. Ναι, για 4, είναι 3% διαφορά. Εντάξει. Ο Πάμα από το άτομο άρχισε να πιέζει. Ωραία το έτσι κάνει το φλάτ, αλλά δεν κάνει κάτι. Έξυπνα, αλλά δεν έκανε κάτι. Τον ετζίμισε. Και το άμασο μας εκεί πέρα το μπλοκάρει με ωραία σπίδα ο Τζέστερος. Λοιπόν, και γράψε, δεν πολύ rage, δεν μπορούσε να κάνει το forward air. Ούτε με τίποτα, όχι. Λόγω του rage και του knockback. Ωραίο το dash attack εκεί πέρα, το βγάζει έξω. Δεν ξέρω γιατί το φόρτισε εκεί πέρα το σπάς, αλλά... αυτό έκανε να προσπάσει το εκπέμπει, έχει τιμωρήσει το πρόβλημα, έχει φύγει ο Greninja. Grab, back throw για το stage control. Φορτώνει το flat πάλι, αλλά τίποτα. Το πιάνει ο Greninja όμως, το ρίχνει. Σχεδόν. Πολύ μικρή την αρόλ και δεν τιμωρούνται καθόλου. Ωραίο short hop σε back air.
Ναι, ναι. Και τώρα ο Γκλίντζος στο Maximum Rage. Ωραίο το Vanish. Την grab. Όχι, δεν σκοτώνει. Battlefield. All hail Battlefield. Και up smash. Έφυγε ο Τέστερος. Αυτό σκοτώνει, ναι. Ο Μάριο έχει πολλά νεύρα και σκότωσε. Δεν σκότωσε πολύ. Να δουλέψει γι' αυτό. Δεν είναι απλά ένα παιδί. Πρέπει να του βάλει τουλάχιστον 10 χρόνια. Jump to downs μας αυτή τη φορά. Ωραία εναλλαγή και θα σκοτώνει το Μάριο. Ωραίο αυτό. Νέρ, αλλά δεν μπορεί να το διακόπτω τα jumps. Ω, jumps and grabs, a pair. Ωραία, ωραία. Ναι, είναι πάρα πολύ εξαιρετικό βούρνο θα έλεγα. Ωραίο μπακέρ. Το μπακέρ του Γκρίντζ έχει πολύ καλό έτσι πιστεύω. Φτιάχνει καλά. Και είναι multi hit. Γενικά όταν δίνεις πλατφόρμες στο τεστέο. Ναι, το βοηθάει πολύ πλατφόρμες. Γιατί έχει, έχει το τσαμπόλι στο ενάριο. Ισχύει. Όπα, α, δεν του μπορούσε τη φορά, το πρώτο δεν έπιασε. Αν θα σκεφτούσε ένα μπακέρ. Το είπαμε να το γυρνάει ωραία. Ναι, συνοδεί. Όπα, εκεί ήταν κλειό, δεν ξέρω τι διάβασα. Αλλά δεν τον θυμόρισε ο Σούπερμαν. Και πάλι γυρνάμε στα ίδια προστά. Ναι, αλλά το γυρνάει και ο Μιχάλης σιγά σιγά. Ωραίο το γκραμπ εκεί. Ναι, είναι όλοι στα. Πω, σχεδόν even. Ωραίο το γκραμπ εκεί. Όχι, 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 δεν είναι κάτι διάβασα κάτι. Αφήνει τώρα τα σπίδα περίεργο. Επικίνδυνα τα πράγματα, επικίνδυνα τα πράγματα. Αυτό εδώ θα σκότωνα, αλλά ευτυχώς δεν πέτυχε. Grab σε forward air! Όπο! Ω, το τιμώρησε ο Μιχάλης, τον έπτυξε ευτυχώς την στιγμή και... Όπο, για λίγο! Όπο, η Battlefield! Και grab, το διάβασε τώρα σε grab. Όπο, ο Μιχάλης το γύρισε απίστευτα. Διάδομαι τώρα πρέπει, είναι ένα grab πιστεύω τώρα. Σχεδόν. Ω, grab σε back throw. Όχι, τα σκότωσε οτιδήποτε. Ω, τον έχει 2 frame dash attack. Ωραίο, jump, αλλά, ωραίο. Αλλά δεν τιμώσει, δεν έπιασε εκτός. Ω, πήγε να διαβάσει το... τώρα ένα grab είναι οποιοςδήποτε νομίζω. Όχι, ο Γκρίντζα να πιάσει. Ω, ωραίο το μπακέρ εκεί. Τώρα αυτής να... νομίζω ότι μπορεί να σκοτώσει τον grab. Ναι, τώρα σκοτώ με grab και τελείωσε. Και κερδίζει ο Μιχάλης 2-0-2. Το upset κύριε και κύριοι, το πρώτο upset. Ο Μιχάλης πάει στο Grand Finals. Όχι, Winners Finals. Ναι, Winners Finals, ναι, sorry. Μιχάλη, απίστευτος, ρε.